Λαγοκέφαλοι πλησιάζουν τις ακτές για να γεννήσουν ακόμη και σε λίγους πόντους νερό, σκορπώντας ανησυχία και στους λουόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς και δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει βοηθήσει τους αλλιείς. Αυτή την εποχή τα λαγόψαρα είναι που έχουν τα αυγά για να γεννήσουν. Έχουν λυσάξει και βγαίνουν στους τρεις πόντους νερό και σκάβουν την άμμο. Εκεί γεννάνε και ταυτόχρονα και κινδυνεύουν και οι τουρίστες. Ψαράς μας δείχνει την πληγή στο χέρι του από επίθεση λαγοκέφαλου την ώρα που γλίστρησε από τα δίχτυα του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι στάθηκε τυχερός καθώς θα μπορούσε να τραυματιστεί σοβαρότερα. Το έβγαζα από τα δίχτυα και ήταν ζωντανό. Είναι πολύ γλιστερό ψάρι. Ναι. Και το κρατάω από την ουρά και πάω να το πιάσω το κεφάλι, να το τραβήξω μπροστά από το δίχτυ. Ναι. Και χτυπάει την ουρά του, έβγαζε ένα λαγοκέφαλο περίπου 500 γραμμάρια, όχι μεγάλο. Και όπως το κρατούσα έτσι, ναι, μου γλιστράει και ευτυχώς τράβηξα το δάχτυλό μου. 22 μέρες η πληγή του και δεν είχε δέσει ακόμα. Τουλάχιστον 5 χιλιοστά δέρμα έφαγε. Αν δεν τραβούσα το δάχτυλό μου ή αν ένα μεγάλο λαγόψερο 3-4-5 χιλιά δαγκώσει κάποιον, τελείωσε. Τα δόντια του, Πάναγιε μου και Χριστέ μου, δεν υπάρχει. Είναι θανατηφόρο τα δόντια του. Δεν παλεύεται πλέον αυτή η κατάσταση. Υποστήριξη από πουθενά. Τι συναντήσει με πολιτικούς, τι. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Από 0-0. Όχι, έχουν δεκαπλασιαστεί. Δεν μπορεί να βάλει εργαλείο στη θάλασσα. Και τα σκοινιά κόβουν. Πριν κόβανε μόνο τα δίχτυα, τώρα μας κόβουν και τα σκοινιά και χάνουμε και εργαλεία. Ναι, έχει πιαστεί στην Παντάνασα, το έβγαλε πρώτος μου ξάδερφος, 17 κιλά ψάρι. Τι να πούμε, σε λίγο δεν θα μπορούν να μπουν να κολυμπήσουν οι άνθρωποι να κάνουν ένα μπάνιο. Βρωμάει ο τόπος από τα λαγόψαρα σε όλες τις παραλίες, σε όλες οι αμμουδιές. Ψαράδες περιγράφουν ανησυχητικές καταστάσεις με τους λαγοκέφαλους, με το πρόβλημα να γιγαντώνεται, χωρίς όμως να λαμβάνονται μέτρα στήριξης του κλάδου, όπως σημειώνουν. Το τι έγινε, ότι το λαγοκέφαλο μπορεί να βγει στη στεριά να δαγκώσει κάποιον, που βγαίνει στη στεριά τώρα, το έχουμε δει σε πολλά βίντεο. Ότι μας καταστρέφουν τα δίχτυα. Είναι πολλά τα αίτια. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι μας φάγανε όπως είπα πριν. Το πρόβλημα είναι αυτό, βελόνα, το μπάλωμα, που έχουμε εμείς να κάνουμε μετά. Δηλαδή θέμε μια ζημιά, την μπαλώνουμε μια μισή ώρα. Έλα όμως αυτά που άμα πέσουν πάνω στα δίχτυα μας, μας κάνουν 100 ζημιές, οπότε τα δίχτυα είναι τελειωμένα. Κάποιοι πρέπει να κοιτάξουν όμως και εμάς, γιατί εμείς μάθαμε και μεγαλώσαμε με την αλεία. Από παιδί ψαρεύω και δεν μπορώ να πάω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να δουλεύω στην αλεία πάνω. Αυτό έμαθα, αυτό από εκεί μεγάλωσα, εκεί θέλω να γεράσω κιόλας. Αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα δεν το βλέπω. Γιατί κανείς δεν... Έχουμε πάει σε πάρα πολλούς. Έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε. Μόνο λόγια. Πράξεις κανένας τίποτα. Σχεδόν καθημερινά αλλιείς αντικρίζουν τις μεγάλες ζημιές εργαλεία τους από τη σοβαρή αυτή απειλή, με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, να δηλώνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ωστόσο, το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιδιώξουν επαφές με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Ο παλιός υπουργός μας έλεγε, ο νέος υπουργός δεν γνωρίζω το κατά πόσο θα τα καταφέρει, διότι ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το αντικείμενο.